Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα. Ναι, πράγματι, συνελήφθη πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Παμπελοβονησιακού Σταδίου, ναι. Της Σπάρτας, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση και ο φερός δράστης, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 57χρονος, εμφανίστηκε αργά το απόγευμα στο σπίτι του στην Ανδραβίδα. Μάλιστα. Είτε από πληροφορίες και μάρτυρες που τον είδαν, είτε από αστυνομικούς που παρακολουθούσαν το σπίτι, εντοπίστηκε και από εκείνη την ώρα άρχισε η παρακολούθησή του στην Εθνική Οδό. Κατευθύνθηκε προς την Πάτρα και στην περιοχή της Περιμετρικής. Εκεί στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την πλευρά της αστυνομίας και μπαίνοντας από την Περιμετρική στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου για να κινηθεί προς το κέντρο της Πάτρας, εκεί τον είχαν μπλοκάρει οι αστυνομικοί με περιπολικά, τον σταμάτησαν, δεν έφερε καμία αντίσταση και συνελήφθη. Αυτή την ώρα οδηγείται στην ασφάλεια της Πάτρας, Αγγελική. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, αν έβαλε αντίσταση, δηλαδή αν αντέδρασε σε όλο αυτό που είδε, στον μπλόκο κλπ. Όχι. Καμία κίνηση δεν έγινε από την πλευρά του. Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Μάλιστα. Άρα τώρα μένει λοιπόν να δούμε από την έρευνα το κίνητρο, αν είναι αυτός καταρχάς το κίνητρο, και να πάρουμε τις απαντήσεις για αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Να είσαι καλά, Απόστολε, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό σου βράδυ, Αγγλική. Καλό βράδυ.